Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία πως ακροδεξιά τρομοκρατική ιδεολογία ήταν το κίνητρο της επίθεσης με βόμβες Μολότοφ που σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου στον Ντόβερ της Νότιας Αγγλίας, ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών. Κατά την επίθεση δεν τραυματίστηκε κάποιος σοβαρά και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 66χρονος Άντριου Λίκ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε κοντινό πρατήριο βενζίνης, έδρασε μόνος του. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια ένδειξη ότι ο δράστης συνεργάστηκε με κάποιον άλλον και δεν πιστεύεται πως υπάρχει κάποια ευρύτερη απειλή προς το κοινό, αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας. Αυτές οι εγκαταστάσεις στο Ντόβερ είναι η πρώτη στάση για χιλιάδες ανθρώπους που διαπλέουν τη μάχη για να ζητήσουν άσυλο στη Βρετανία. Από υλικό που δημοσιεύτηκε σε ψηφιακά μέσα προκύπτει ότι ο Λίκ υποκινήθηκε από ακροδεξιά ιδεολογία, παρότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ένας παράγοντας της επίθεσης είναι η κατάσταση της ψυχικής υγείας, του ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.